Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στις συνόδους κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ στρέφονται όλα τα βλέμματα. Η Αθήνα καταδεικνύει σε όλα τα φόρα τις παραβιάσεις και τον αναθεωρητισμό από τη σύμμαχο χώρα στο ΝΑΤΟ Τουρκία. Ενώ η Άγκυρα εντείνει τον εκβιασμό στη συμμαχία, επιδιώκοντας κέρδη εις βάρος της Ελλάδας, πριν ανάψει πράσινο φως για την ένταξη της Σουηδίας και της Φιλανδίας. Αποστομωτικές απαντήσεις σε Τούρκους βουλευτές που συμμετείχαν στο Συμβούλιο της Ευρώπης έδωσαν με τοποθετήσεις στην Ολομέλεια του Συμβουλίου η Ντόρα Μπακογιάννη και ο Τάσος Χατζηβασιλείου, απογυμνώνοντας από επιχειρήματα την τουρκική ρητορική. There is a report on the monitoring committee on Turkey saying that the country is headed towards an autocracy and not a democracy. A member state that defies democratic values, jails political opponents and activists, labels journalists as dissidents, and threatens on daily basis the territorial integrity and sovereign rights of neighboring countries and their people, be it Greece or Cyprus. And as I'm coming from Greece, I would like to tell you that Turkish provocations against third countries, against Greece and Cyprus, for example, is not a matter, a bilateral issue, as my colleagues from Turkey have said. It's a European issue. It's a matter of democratic security when you claim sovereignty over a third state. So we have to be more precautious. Η τουρκική ηγεσία, όσο βλέπει τα δημοσκοπικά της ποσοστά να υποχωρούν, αλλά και τον ελληνικό ενημερωτικό μαραθώνιο για τις παραβιάσεις να πείθει εταίρους και συμμάχους, τόσο περισσότερο στρέφεται εναντίον της Ελλάδας. Τουρκιέμιζ üzerinde hesap olanlardan kim varsa, Rumu, Ermenisi, Eşkıyası, Teröristi, Haçlısı, Müslüman katili, Türk düşmanı, insanlık kasabının hepsi zillet ittifakının arkasında sıraya girmiştir. Ο Πρωθυπουργός θα θέσει την τουρκική προκλητικότητα στον Ιταλό ομολογό του Μάριο Ντράγκη, που θα συναντήσει απόψε στη Ρώμη, ενώ κρίσιμα ορόσημα παραμένουν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τις επόμενες ημέρες και η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή κινείται στη σωστή πλευρά, δηλαδή τοποθετεί το πλαίσιο ακριβώς της δημοκρατίας, του αυταρχισμού, των δικαιωμάτων και προβάλλει προς τη διεθνή κοινότητα ότι δεν είναι ελληνοτουρκικό πρόβλημα. Είναι η φύση της τουρκικής ηγεσίας, είναι η φύση της τουρκικής πολιτικής. Bunlar üzerinden Türkiye'ye tehdit üretmeye devam eder ise, bakınız, o zaman Türkiye belli alanları tecrit edebilir, izole edebilir. Yani tutar belli adaları, belli adaları giriş çıkışını yasaklar mesela. Abluka oluşturacak, evet. Gerekirse ama. Σε ένα μήνα αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για το νέο Fuel Pass, το οποίο θα είναι διπλάσιο από αυτό που ισχύει σήμερα. Η επιδότηση θα είναι τρίμηνη έως το τέλος Σεπτεμβρίου και θα είναι 80 ευρώ για την Ηπειρωτική Ελλάδα και 100 ευρώ για τα νησιά, εφόσον όμως οι δικαιούχοι επιλέξουν την ψηφιακή κάρτα του Fuel Pass και όχι την απευθείας κατάθεση στο λογαριασμό τους. Στο τέλος Ιουλίου θα ανοίξει η πλατφόρμα για το νέο Fuel Pass που ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση για τους επόμενους τρεις μήνες, από τον Ιούλιο έως και το Σεπτέμβριο. Και σε αυτό το Fuel Pass οι δικαιούχοι θα μπορούν να επιλέξουν απευθείας κατάθεση στο λογαριασμό τους ή την ψηφιακή κάρτα. Η συνολική επιδότηση για όποιον πάρει την άλλη κάρτα θα είναι 80 ευρώ, ενώ αν λάβει τα χρήματα απευθείας στην τράπεζα το ποσό θα είναι 65 ευρώ. Στα νησιά η επιδότηση είναι 100 ευρώ με την ψηφιακή κάρτα και 85 ευρώ στο IBAN. Να ρίξουν το φόρο της βενζίνης. Προϋπόθεση για την υποβολή αιτήσεων στην πλατφόρμα του Fuel Pass είναι να έχει υποβληθεί η φετινή φορολογική δήλωση, το όχημα να είναι ασφαλισμένο και να έχει πληρώσει τα φετινά τέλη κυκλοφορίας. Επιλέξιμα είναι φυσικά πρόσωπα. Φορολογική κάτοικη Ελλάδος. Με δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2021 έως 30.000 ευρώ, προς αυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού και έως 45.000 ευρώ. Την ίδια ώρα, πολύ μικρή αποκλιμάκωση παρουσιάζουν οι τιμές της βενζίνης. Στην Αττική, η μέση τιμή ανέρχεται στα 2,379 ευρώ το λίτρο και στη Θεσσαλονίκη τα 2,380 ευρώ. Ρεκόρ τιμών καταγράφουν τα νησιά. Στις Κυκλάδες, η μέση τιμή ανέρχεται στα 2,66 ευρώ και στα Δωδεκάνησα στα 2,555 ευρώ. Αν η επιλογή αυτή γίνεται για να μαζεύει χρήματα και να τα δίνει στοχευμένα εν ώψη των εκλογών, επιτρέψτε μου να πω ότι είναι μια λαθεμένη αλλά και ανέντιμη στρατηγική. Ασύλληπτη τραγωδία στο Αφγανιστάν. Εκατοντάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν από το σεισμό μεγέθους 6,1 ρίχτερ που συγκλώνησε τα μεσάνυχτα τα ανατολικά της χώρας. Ο ισχυρός σεισμός προκάλεσε κατολισθήσεις, ισοπεδώνοντας ολόκληρες περιοχές, ενώ έγινε αισθητός μέχρι την Ινδία. Ελικόπτερα διάσωσης προσπαθούν να προσγειωθούν στην επαρχία Πακτίκα του Ανατολικού Αφγανιστάν.
Ο σεισμός των 6,1 Ρίχτερ έχει ισοπεδώσει τα πάντα. Οι κάτοικοι τρέχουν πανικόβλητοι, προσπαθώντας να σωθούν. Οι νεκροί, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Καταστροφών της χώρας, έχουν ξεπεράσει τους 900. Αναφορές για νεκρούς υπάρχουν και σε γειτονικές πόλεις, όσο οι αρχές προσπαθούν να αποτιμήσουν τις ζημιές και να καταγράψουν τα θύματα. Σόρια ανακαλύπτονται ασταμάτητα κάτω από τα συντρίμμια. Because it took place in the districts, you know, places that are harder to reach, places that haven't seen a lot of development, the devastation has been immense. At least 3 helicopters have landed and taken wounded to hospitals in the provincial capital Sharana or to Kabul. The region is remote. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έστειλε αμέσως σωστικά συνεργεία στις πληγήσεις από τον σεισμό περιοχές. Ενώ σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος στέλνει συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Το έκτο κύμα της πανδημίας φέρνει εκτόξευση των κρουσμάτων στη χώρα μας, με το Εθνικό Σύστημα Υγείας προς το παρόν να μην πιέζεται και τους νοσηλευόμενους να παραμένουν κάτω από 1,000. Τα επιδημιολογικά δεδομένα εξετάζονται κάθε εβδομάδα, ενώ δεν φαίνεται προς όρας η επιλογή νέων μέτρων. Την ίδια ώρα, κόντρα έχει ξεσπάσει στην επιστημονική κοινότητα για το αν η εξέλιξη της πανδημίας είναι το έκτο κύμα ή ταλάντωση. Στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open στις 7 παρατέταρτο με την Πόπη Τσαπανίδου. Καλό απόγευμα σε όλους.